Vale. Ah, ¿quién tiene usted ese hijo? Ahora se llama con mi. Όχι, γιατί να βγεις από το πλάνο. Εσύ διευθύνεις την ορχήστρα εδώ πέρα. Ένα κοντινό. Αχ, πόσο μου λείψαν αυτά. Χαμογέλα. Πάπα πολύ σεξ. Καλά, αυτό δεν κρύβεται, τι να κάνω. Ποιο δεν κρύβεται. Αυτό που παίρνουμε τώρα. Τι το έχεις, δεν το έχεις αυτό. Αυτό πρέπει να το πάρεις όμως στο πλάνο Μαρία από χαμηλά που στα πάνω. Να φέρουμε δύο. Δεν ξέρεις. Γεωργία, έχει άλλα χάτια. Ένα μπλε, ένα νάιλον για την καρέκλα, μην το ρωτήσεις. Ναι. Να μην σ' ακούμε. Τι έπαθες η Ιωάννα. Δεν μου νοιάζει, μην κάνει την Ιωάννα. Σερβίδι, δεν δώστε αυτά. Ποιος τέτος. Έχουμε πρόβλημα. Τη βαλσαμώσουμε. Δεν διαβάζει κάμερα από το πέτο. Όταν όμως. Ναι. Πάντως κάνει πολύ υπομονή όμως. Την έχεις εκεί πέρα μια ώρα σαν το πλαγμό. Μια ώρα γιατί... Αυτό είναι πολύ ωραίο. Άσε για να καθίσει για ξεκουραστήριο. Δεν είναι κουρασμένη, δεν κουράζει. Μετά, έχει ακόμα πολλές ώρες. Δεν έχω ένα παραπάνω. Μην ξεχαστείς και καλά. Καλή τέχνη σας ερωτήσει. Διαθέτει και στριβάνι. Πρέπει να έχει άσπρο, παιδιά, κάπου θα έχει άσπρο. Ποιος έχει παιδιά άσπρο. Μια αλλαγή ωραία, τι κρατήσει τώρα που είναι νωρίς. Έλα, έλα. Ποιος έκανε το βαλί. Γιουρουφλάι. Ποιος έκανε το βαλί. Λάρα. Ε, όχι, κομμάτρι. Το κουδούνι. Χριστό μου, το κουδούνι, αγάπη μου. Τα καλέ. Το 76. Κάτσε, Βίτσος Μιχάλη. Αυτή είναι η πρώτη κάρτα που παίρνει ο Λαζανίδη από τη Λούκα στην Αθήνα. Εξαψήφιο νούμερο εκεί πέρα. Πόσο δεκαετίες. Τα ψήφια στην Αθήνα είναι εγώ και εγώ.
δύο αισθητικοί μιλούν για τις αναμνήσεις. Κάτι. Πάρα πολύ παλιά είναι. Αχ, Μαρία! Χριστέ μου, τι μοντέλο μέσα στην οθόνη. Το πριν και το μετά. Περίμενε, κράτα του, κράτα του, κράτα του. Κρατάω καλά. Ποιο να κρατήσω, Μαρία. Αλλά πάνω από αυτό που μετράει είναι αυτό που βλέπω τώρα. Τι βλέπεις? Μια κούκλα. Να είσαι καλά. Το πού μου λέτε έτσι. Α, φορά τραγούδι. Να είσαι εδώ λίγο. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Ανάποδα, άστο. Περίμενε, περίμενε. Να βάλουμε και ένα ακόμα, τελειώνουμε. Χριστέ, πάρε κάτω. Δεν μοιάζει το παιδί. Αλλά δεν μπορείς. Σε μοιάζει ρε γαμή, κάνω το θες. Λίγο Χρήστο. Όχι, δεν θα πάω ξανά. Α, λίγο για μεγάκι τα κορίτσια μου. Μην μπορείς, μην μπορείς. Για να το ζωγραφίστε εσείς το ριζόκαρτο. Να πω κάτι, τελικά αυτό μπορεί να γίνει έτσι, αλλά και σε όλα τα νύχια πρέπει να βάλουμε από τρία. Διαγώνια. Λες. Ναι. Ναι, για να μην φτάνει και τέλειες. Ναι. Γιατί βλέπω σου τα νύχια. Βάζουμε εδώ, εδώ σταματάμε, από εδώ και πάνω θα βάλουμε την πώς τη λένε την... Θα κάνεις έτσι και θα τα ενώσουμε με μία γραμμή, η οποία θα καταλήγει από εδώ για να μην φαίνεται, κατάλαβες, για να μην φαίνεται στον κόσμο, για να κρύβεται μετά από εδώ πέρα. Όπα, ανέβασα λίγο πάνω, κι άλλο ένα, τρία, 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 έτσι. Θα δούμε στο τέλος αν μας πεζέψει. Δεν ξέρω, αν μας πεζέψει. Αν μας πεζέψει που βάλουμε. Μπορεί είναι άλλο. Άλλο είναι. Επιτέλους
μας ήρθε η σειρά του ωραιότερου τμήματος των ΙΕΚ του ΑΕΚ των Σερών. Τα κορίτσια της ομορφιάς και η αισθητική μας. Σήμερα η αισθητική είναι μια επιστήμη αλλά και τέχνη μαζί, που μαζί με την βοήθεια της τεχνολογίας και της κοσμητολογίας κάνουν θαύματα στον τομέα της ομορφιάς, στη διατήρηση της καλής υγείας και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. Η ομορφιά δεν είναι πια πολυτέλεια, είναι θα έλεγα κοινωνική ανάγκη και δικαίωμα όλων μας. Οι απόφοιτες μας αισθητικοί, αφού φοιτήσαν επιτυχώς 2 χρόνια, είναι πλήρως καταρτισμένοι στο αντικείμενό τους και σε λίγους μήνες, κατόπιν ειδικών εξετάσεων, θα έχουν στα χέρια τους και την πιστοποίηση της κατάρτισής τους από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τον ΟΕΕ. Θα είναι πανέτοιμες, λειτουργούν στην αγορά εργασίας με ουσιαστικά αλλά και τυπικά προσόντα. Σε όποιο οργανωμένο στούντιο ομορφιάς βρεθείτε, εάν ακούσετε πως οι εργαζόμενες είναι απόφοιτες από τα ΙΕΚ, το ΑΕΚ Σερών, απαιτείται ελεύθερα στα χέρια τους. Σας το εγγυόμαστε εμείς. Το τελευταίο εξάμεινο φοίτησης ήταν το δημιουργικότερο όλων. Όλες οι σπουδάστριες εκπώνησαν θεματικές εργασίες με την καθοδήγηση και την επίβλεψη του έμπειρου και άοκνου καθηγητή της αισθητικής και συναδέλφου μου, του κ. Μιχάλη Τζαβελάκη. Σήμερα σας παρουσιάζουμε την καλύτερη, σύμφωνα με την κρίση της Εξεταστικής Επιτροπής. Το θέμα της εργασίας πιο άραγε να είναι. Το μασάζ. Η Έφη και ο Σέλ και η Κατερίνα Δημοπούλου παρουσιάζουν το έργο τους. Συγχαρητήρια κορίτσια, ελάτε. Αναζητήσαμε υλικό από τη βιβλιοθήκη των ΤΕΦΑ, της ΔΕΚΑΣ, από σημειώσεις των μαθημάτων μας και από ιατρικά, βιολογικά και κυκλοπαίδειες. Το μασάζ είναι ένα σύνολο χειρισμό που ασκούμε σε ένα μέρος του σώματος ή και σε όλο το σώμα, προκειμένου να παράγουμε αποτελέσματα θεραπευτικά, υγιεινά και χαλαρωτικά. Η λέξη μασάζ μάλλον προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη μασίν που σημαίνει ζυμώνω χειρίζομαι. Διάλλως ρίζα είναι η αραβική μας ισοδύναμη με το συμπιέζω ελαφρά, ενώ μια τρίτη εκδοχή ανάγει στην εβραϊκή μάσας που ερμηνεύεται με το ρήμα ψηλακό. Όπως είπαμε όμως, η αισθητική δεν είναι μόνο επιστήμη, είναι και τέχνη. Σήμερα που το οπτικοακουστικό σύστημα μπήκε για τα καλά στη ζωή μας, δεν γίνεται τίποτα σχεδόν χωρίς το μακιγέρ ή την μακιγέρ. Στα περιοδικά, στις εφημερίδες, στα διαφημιστικά σποτάκια, να θυμηθώ και άλλα, στο θέατρο, στο κινηματογράφο, στην τηλεόραση, στις επιδείξεις μόδας, θαυμάζουμε όμορφα, εντυπωσιακά, αλλά και μερικές φορές περίεργα και παράξενα μακιγιάζ. Γι' αυτό η απόψινή εκδήλωση σκεφτήκαμε να κλείσει με μια επίδειξη των δεξιοτήτων των αισθητικών μας στον τομέα του επαγγελματικού μακιγιάζ. Απολαύστε τις! Ξεκινάμε! Θα μπορούσαμε να δείξουμε και μετά πάμε στα καλύτερα. Η Μαρία Γίτα λοιπόν, αισθητικός μας και συνάδελφός της Αλέκα Διαμαντοπούλου, που είναι αυτή τη στιγμή το μοντέλο της, για να δούμε τι θα μας παρουσιάσουν. Χειροκροτούμε, θέλουμε, έτσι. Βλέπετε στην οθόνη μάλλον, έχουν κάνει και ονικοπλαστική και μια προέκταση όμορφη για ένα ωραίο σουαρέ, για μια επίσημη εμφάνιση. Ευχαριστούμε, Λέκα. Η Μαρία Ιστεριούλα
έχει εργαστεί στο σώμα της Ελένης της Μικελίδου να δούμε τι της έχει κάνει. Μαρία! Λοιπόν, ένα ωραίο τατού πίσω στη μέση. Δεν είναι μόνιμα, δεν είναι φόρο ζωής. Μετά από λίγες μέρες, λίγο χρονικό διάστημα, βγαίνουν. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Ευχαριστώ, Ελένη. Συνεχίζουμε με το έργο της Δήμητρας Καϊτατζάκη, που έχει σαν μοντέλο τη Γεωργία Καλαϊτζή. Σας περιμένουμε, κορίτσια. Εδώ βλέπουμε χέρι, βλέπουμε στη μέση πίσω και στο πόδι νομίζω. Έχουν διάθεση τα παιδιά και να ευχόμαστε όλοι τα παιδιά μας να είναι πάντα καλά και να έχουν διάθεση έτσι να παίζουν με αυτές τις λεπτομέρειες. Να είναι ευτυχισμένοι. Και συνεχίζουμε με μια απόφυτό μας πια, την Παπαδοπούλου την Κυριακούλα που φέρνει τα δυο της τα παιδάκια. Με καμάρι η μαμά για τα παιδιά και τα παιδιά για τη μανούλα. Βλέπουμε το γιο ένα πολύ όμορφο κλόουν και την κόρη Γιάννευα και εγώ αγάπη. Τι σου και κάνει η μαμά. Πολύ όμορφο, το ντουίτι νομίζω. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ όμορφα. Μπράβο παιδάκια. Πολύ ευχαριστώ πολύ. Και τώρα τι σας ετοιμάζουμε. Μετά 35 χρόνια, από τότε που χάσαμε τον Elvis Presley, τον ξαναβρήκαμε στο σώμα της Αναστασίας Αντανίας Ελευθερίου. Την έχει ζωγραφίσει η Χρύσα Μουρατίδου. Ελάτε, παιδιά. Προσέξτε φαβορίτα, προσέξτε σακάκι, προσέξτε φαντασία. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσια. Ποιος δεν θα ήθελε να έχει μερικές πλάκες χρυσού στα χέρια του. Και ποιος δεν θα ήθελε να δει ένα τόφιο χρυσάφι να περπατάει εδώ πάνω. Θα το δείτε τώρα, το χρυσό μας το κορίτσι, την αποστολή από Παπαλεξανδρή, που την έχει κάνει ολόχρυση η Σοφία η Κοκόνη και η Τασούλα Καρβογέρου. Μην την πλησιάσετε γιατί δαγκώνει, έχει δαγκάνει, θα το δείτε. Μπράβο κορίτσια! Αν μπορέσετε να δείτε, λίγο λιγάκι εδώ, αν μπορέσετε να δείτε λεπτομέρειες στο πρόσωπό της, είναι πάρα πολύ όμορφες. Ο Σκορπιός που σας είπα ότι έχει δαγκάνες είχα δίκιο, μην τολμήσετε να την πιάσετε. Ευχαριστώ πολύ. Και συνεχίζουμε. Η Βερόνικα μας, η Δαβιδίδου, έχει κάνει ένα πολύ ωραίο μακιγιάζ πασαρέλας στην Χρυσούλα τη Διαμαντή. Τεράστια στην πασαρέλα, λοιπόν, να σας δούμε. Είναι ένα smokey eyes, θα έλεγα, αλλά πολύ λαμπερό όμως. Να σε δω κι εγώ, Χρυσούλα, γιατί δεν πρόλαβα να σε δω σήμερα την ημέρα, γιατί ήσασταν όλες υπέροχες. Ευχαριστώ. Και τώρα σας περιμένει φωτιά και λαύρα. Το κορίτσι φωτιά που τα σαρώνει όλα στο πέρασμά της. Η Μωρίσο Βαελίτσα και η Μέρη Κούλελη έχουν την Ιωάννα Σαρκεσιά φωτιά που καίει. Απολαύστε τη. Δεν πειράζει, ωραία ήταν. Πάρα πολύ ωραία.
Είναι καλοκαιρινό το. Η έμπνευσή του ήταν πολύ καλοκαιρινή. Να πάτε το παρόν. Και συνεχίζουμε. συνεχίζουμε. Καλοκαιρινό θέμα και πάλι. Τι άλλο θα μπορούσαμε να έχουμε. Τη μαγεία της θάλασσας. Η Προπαλοπούλου Γεωργία και η Παρασκευή Καλαϊτζίδου ζωγραφίσαν την Ελισάβετ Βλασίου. Δούλεψαν πάρα πολλές ώρες. Μπράβο, Ελισάβετ. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσι μου. Γι' αυτό ήθελα πολύ ωραία. Για να μην μας βαρεθείτε, για να πείτε ότι ας τελειώσει αυτή η δουλειά, τι σας έχουμε, μια καλοκαιρινή όμορφη νύχτα, με ένα φεγγάρι υπέροχο, η Μαρία η Παταζή μας, την Σοφία την Κονταμπάση, την έκανε μια όμορφη νύχτα, προσέξτε, προφίλ, προσέξτε ο φας, προσέξτε και πλάτη. Κορίτσια μας διήρκησε αρκετές ώρες. Από τις 2.30-3 ώρες το μεσημέρι δουλεύανε με πραγματικά πολύ διάθεση και μεράκι. Γι' αυτό είμαι σίγουρη ότι στη ζωή τους θα πετύχουν. Όταν κάνεις κάτι λοιπόν και κάνεις με μεράκι και το αγαπάς, αγαπάει και η δουλειά σου. Ό,τι δουλειά και κάνεις. Και τα κορίτσια μας αγαπούν αυτό που κάνουν. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσια. Thank you.